Είναι η έκθεση της Ναυπλιάδας, του θεσμού πλέον του Ναυπλίου. Μπορεί στις αρχές Αυγούστου, τέλος Ιουλίου, τα επιδημιολογικά δεδομένα να ανάγκασαν τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Κοστούρο, να εισηγηθεί και να συμφωνήσουμε όλοι ότι θα πρέπει να ακυρωθούν όλες οι εκδηλώσεις χρωτισμού κατά το μήνα Αύγουστο, μιας και η πόλη του Ναυπλίου είχε μεγάλο και έχει μεγάλο όγκο επισκεπτών και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς έναν πόλο έλξης ανθρώπων και συγχρονισμού λόγω των εκδηλώσεων, αλλά οι εκθέσεις ήταν σαφέστατο από την πρώτη στιγμή μετά την ανακοίνωση της αναβολής των εκδηλώσεων ότι οι εκθέσεις θα συνεχιστούν κανονικότατα, διότι δεν είναι αυτές που συγχρονίζουν τον κόσμο μία δεδομένη χρονική στιγμή. Έτσι όπως η έκθεση στο Βουλευτικό Τόπος Μνήμης, η οποία συνεχίζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία, και θέλω να προσκαλέσω όλους όσους δεν την έχουν επισκεφτεί, γιατί πραγματικά είναι αξιόλογη, όπως είναι η έκθεση βιβλίου που συνεχίζεται κανονικά, όπως η έκθεση που φιλοξενήθηκε κάτω από το χώρο του Βουλευτικού του κ. Μακρύ. Έτσι λοιπόν και η έκθεση ζωγραφικής της Ναυπλιάδας, με τη σύμφωνη γνώμη όλοι συμφωνήσαμε, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Παλαμίδης και εμείς ο Δήμος και ο ΔΟΠΑΤ, να γίνει η έκθεση ζωγραφικής και το τελευταίο Σάββατο να γίνει και η γνωστή σε όλους μας Βαρκαρόλα, χωρίς καμία άλλη εκδήλωση, χωρίς καρέκλες, χωρίς καθήμενους, χωρίς μουσικές εκδηλώσεις. Η έκθεση ζωγραφικής φέτος έχει πολύ μεγάλες συμμετοχές ζωγράφων, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η Ναυπλιάδα είναι εδώ, με την αισιοδοξία ότι το 22 θα είναι υπέρλαμπρη. Είναι μια συνδιοργάνωση του Δήμου Ναυπλίων, του ΔΟΠΑΤ, του Συλλόγου Παλαμίδης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι φέτος επιλέξαμε να φτιάξουμε κατασκευές για να στηθούν τα έργα, τα οποία θα έχουν πολλαπλή χρήση, θα φυλαχθούν σε αποθηκευτικό χώρο του Δήμου και του Δημοτικού Οργανισμού, έτσι ώστε να τα έχουμε και να τα χρησιμοποιούμε σε κάθε έκθεση και οπουδήποτε αλλού θα φανούν χρήσιμα, χωρίς ούτε να αγγίξουμε τα κτίρια, και κατασκευές οι οποίες πραγματικά θα φανούν χρήσιμες στο μέλλον. Είναι τα εγγένεια της Ναυτικής Ναυπλιάδας του 2021. Η πρώτη εκδήλωση έχει σχέση με την έκθεση, την εικαστική έκθεση 40 περίπου καλλιτεχνών. Για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό από τότε που ξεκίνησε ο θεσμός της εικαστικής έκθεσης στο πλαίσιο πάντα της Ναυτικής Ναυπλιάδας. Δεν υπάρχουν καθήμενοι, τηρούνται όλα τα μέτρα, οι καλλιτέχνες μας έχουν φέρει όλα τους τα έργα, θα τα στήσουν το απόγευμα στις 8:30 με το άναμα των φώτων και το φωτισμό της πλατείας και των κλειδωμάτων και του αύριου χώρου του σχολείου. Θα γίνουν τα εγγένεια, βέβαια θα παρευρεθεί ο Δήμος, ο ΔΟΠΑΤ, η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και φυσικά ο Προοδευτικός Σύλλογος Ναυπλίου Παλαμίδης. Οι εκδηλώσεις, παρότι είχαν προγραμματιστεί να γίνουν κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας κάθε μέρα και μία εκδήλωση, οι εκδηλώσεις λόγω COVID, λόγω μέτρων προστασίας, έχουν ματαιωθεί. Η Ναυτική Ναυπλιάδα όμως του 2021 θα συνεχιστεί το επόμενο Σάββατο πάλι στις 8:30 ώρα το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο, στο λιμάνι Π, όπου και θα υπάρχουν κάποια φαντασμαγορικά εφέ. Νομίζω πως θα εντυπωσιαστούμε όλοι, κανένας δεν τα έχει δει μέχρι τώρα, εντυπωσιαστούμε όλοι από τον τρόπο που θα αναδυθούν μέσα από τη θάλασσα μορφές του 21. Να μην ξεχάσουν να πω ότι φέτος και η έκθεση και η Βαρκαρόλα είναι αφιερωμένες στα 200 χρόνια της Επανάστασης του 1821. Θα εντυπωσιαστούμε όλοι και νομίζω ότι θα το ευχαριστηθούμε όλοι, και οι επισκέπτες μας και οι αναπλιώτες. Έχουμε κάνει φοβερές προσπάθειες για να συγκεντρωθούν αυτά τα έργα που σε λίγο θα βάλουμε, θα τα στήσουμε στα ταμπλό. Έχουμε φέρει καλλιτέχνες από όλη την περιοχή της Αργολίδας. Είναι αξιόλογοι καλλιτέχνες, πάρα πολλοί. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά, τουλάχιστον να μην βρέξει, για να έχουμε τη δυνατότητα να το απολαύσουμε το βράδυ. Αυτό, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε. Έχουμε το χώρο εδώ και 6 χρόνια περίπου, μας τον παραχωρεί ο Δήμος και πραγματικά τον ευχαριστούμε.
γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, παρά μόνο περιορισμένες εκθέσεις σε μεμονωμένους χώρους, οι οποίοι δεν θα ανέδεικνυαν τόσο πολύ όλη αυτή το μεγαλείο της γιορτής της τέχνης. Αυτό. Τέλος πάντων. Και όλους, ευχαριστούμε βεβαίως και όλους αυτούς που βοήθησαν για να στηθεί, να στηθούν τα ταμπλό, να μεταφερθούν οι πίνακες, να έχουν γίνει τρομερές προσπάθειες. Και τους καλλιτέχνες. Και τους καλλιτέχνες, εννοείται. Εννοείται και τους καλλιτέχνες. Μας τιμούν με την παρουσία τους. Να συμπληρώσω επίσης ότι εδώ σε αυτό το χώρο έχουμε πει με όλους τους καλλιτέχνες να βάλουμε μικρά έργα τα οποία είναι προς πώληση. Θα έχουμε μπροστά ένα κουμπαρά όπου θα μπαίνουν κάποια χρήματα και τα οποία θα διατηθούν στους πυρόπληκτους. Και συμφώνησαν όλοι φυσικά να το κάνουν αυτό.